Συνεχίζουμε την προσπάθεια εντατικοποίηση εμβολιαστική κάλυψη του νησιού. Έχουμε, κυρία Δουλγεράκη, δύο παράλληλες διαδικασίες οι οποίες μπαίνουν σε φάση τροχιάς υλοποίησης. Η εμβολιαστική κάλυψη έναντι της νόσου στις απομακρυσμένες και διπρόσιτες περιοχές της Κρήτης, όπου σε συνεργασία και με τους ιατρικούς συλλόγους και την τοπική αυτοδιοίκηση θα προχωρήσουμε σε εμβολιασμούς στην κοινότητα και ανοιχτούς εμβολιασμούς όπου χρειαστεί. Και φυσικά στην αλλαγή, και αυτό είναι και αίτημα των πολιτών, και το έχουμε καταθέσει από τις αρχές του μήνα στο συντονιστικό κέντρο, στην αλλαγή εμβολίων σε εμβολιαστικές γραμμές της Κρήτης, όπου παρατηρείται ότι έχουμε μικρό αριθμό ραντεβού. Προχωράμε σε αλλαγή του εμβολίου για να εντατικοποιήσουμε τους εμβολιασμούς και να αυξήσουμε τον αριθμό των ραντεβού των πολιτών. Πιστεύετε ότι αυτό ήταν ένας παράγοντας αρνητικός στο να πάει κάποιος να εμβολιαστεί εξαιτίας του ότι στα εμβολιαστικά κέντρα, κέντρα υγείας, σε όλους μας είναι γνωστό ότι ανάλογα ή σε κάθε περιοχή, γιατί έτσι επιλέχθηκε, γιατί έτσι σχεδιάστηκε, γιατί έτσι έτυχε, γίνονταν εμβόλια από μία συγκεκριμένη εταιρεία, δεύτερη εταιρεία, και δεν είχε τη δυνατότητα ο κόσμος να επιλέξει. Ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να επιλέξει άλλες εμβολιαστικές γραμμές. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, που παρατηρήθηκε αρχικά ένα μικρό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης. Βέβαια, να πούμε ότι το Ρεθύμνο αυτή τη στιγμή έχει τα ίδια επίπεδα με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Είχαν τη δυνατότητα οι συμπολίτες μας της ενδοχώρας, αν δεν επιθυμούσαν το συγκεκριμένο εμβόλιο, να κλείσουν στο νοσοκομείο ή στην εμβολιαστική γραμμή της πρωτοβάθμιας στην πόλη του Ρεθύμνου. Κοιτάξτε, η εμβολιαστική κάλυψη έχει να κάνει και με την διάθεση του κόσμου και την εμπιστοσύνη που δείχνει στην εμβολιαστική κάλυψη, έχει να κάνει και με την επάρκεια των εμβολίων, έχει να κάνει και με τη δυνατότητα πρόσβασης. Είχαμε πει, και αυτό πράξαμε στην υγειονομική περιφέρεια, ότι σταδιακά θα προχωρήσουμε σε άνοιγμα όλων των εμβολιαστικών γραμμών, 84 λοιπόν γραμμές σε πολλά σημεία της Κρήτης, σε όλη την πρωτοβάθμια και στα νοσοκομεία είναι ενεργοποιημένα. Αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε 84 εμβολιαστικές γραμμές. Έχουμε έτσι αναπεριφερειακή ενότητα κάποια στοιχεία για να ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Λασίθη, κυρία Μπορμπουδάκη? Βεβαίως, να σας πω ότι στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε 42% του πληθυσμού 20 και άνω που έχει εμβολιαστεί, έχει ολοκληρώσει δηλαδή τον εμβολιασμό του. Ναι. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είναι στο 39%. Μιλώ και για τη δεύτερη δόση ή το μονοδοσικό, διότι τα ποσοστά είναι πολύ ψηλότερα αν μιλήσουμε μόνο για την πρώτη δόση. 46% έχει ολοκληρώσει του πληθυσμού, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο πληθυσμός έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, 54% στο Λασίθι και 39% στο Ρέθυμνο. Εάν έχουμε έχουμε τη δυνατότητα να διενεργήσουμε πολλούς περισσότερους εμβολιασμούς, εφόσον και ο κόσμος μπήκε κλείσει ραντεβού. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο διάστημα τη δυσφυστία, την ανησυχία, τον προβληματισμό των συμπολιτών μας για το συγκεκριμένο εμβόλιο που έχει γίνει πολύς λόγος. Είναι ανθρώπινο, είναι κατανοητό. Είναι ένα εμβόλιο που έχουμε πει ότι δεν είναι ασφαλές, γιατί έχει πάρει τις εγκρίσεις. Όμως εμάς μας ενδιαφέρει να εμβολιαστεί ο πληθυσμός και να πετύχουμε το τείχος ανοσίας. Προχωράμε λοιπόν σε αντικατάσταση του εμβολίου με άλλα εμβόλια που ο κόσμος θα εμπιστεύεται. Λοιπόν, υπήρξε αυτή η δυσπιστία εξ αυτού του λόγου για το σκεύασμα της Άστρα, με όλα όσα έχουν υποθεί μέχρι σήμερα. Γιατί δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους? Φαίνεται τα πράγματα να αλλάζουν. Τι σημαίνει, κυρία Μπορμπουδάκη, εμβολιασμοί εξπρές? Ξεκινάτε από 5 Ιουλίου και φαντάζομαι ότι εξαιτίας αυτής της ανάγκης και των χαμηλών ποσοστών, όταν σε σύνολο Κρήτης λέτε έχει εμβολιαστεί ένα 42% και ένα 20% έχει ολοκληρώσει είτε την διπλή δόση, είτε τη δεύτερη δόση, είτε με το μονοδοσικό της Άστρα, νομίζω ναι, τα ποσοστά είναι χαμηλά αυτά. Εξ αυτού έρχεται και ο κύριος Κικίλιας, να φανταστώ, από την άλλη πλευρά. Δώστε μας λοιπόν τι σημαίνει εμβολιασμός εξπρές από 5 Ιουλίου και τι κάνετε.
Επισκέπτεται το νησί αύριο ο Υπουργός Υγείας και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους. Ο στόχος μας είναι, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους συναρμόδιους φορείς, θα είναι δίπλα μας και η Περιφέρεια Κρήτης και οι άνθρωποι του τουρισμού και των επιμελητηρίων. Με αυτούς θα συναντηθεί ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας και οπουδήποτε έχουμε την δυνατότητα να εμβολιάσουμε έναν επαρκή αριθμό συμπολιτών μας με ανοιχτά κλιμάκια σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους. Τώρα έχω το μεσημέρι και μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον Χάρη τον Βαβουρανάκη, και τον γιατρό μας τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου. Προχωράμε σε εμβολιασμούς ανάλογα με τον αριθμό των δημοτών που θα μας δίνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Mm. Παράδειγμα, κυρία Ντουλγεράκη, έχουμε στην περιοχή των Στανόγια έναν αριθμό 150 δημοτών που θέλουν να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της Pfizer. Μου δίνει ο Δήμαρχος τον αριθμό των δημοτών. Ετοιμάζουμε, συντονίζουμε το κλιμάκιο με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και όλους τους υγειονομικούς μας. Το κινητό κλιμάκιο της ΥΠΕ που θα φτιάξουμε. Ανεβαίνουμε στα Νόγια, εμβολιάζουμε αυτούς 150 συμπολίτες μας μέσα σε μία μέρα. Μάλιστα. Και φυσικά μπορούν να κλείνουν αντίστοιχα οι υπόλοιποι το ραντεβού τους στο Κέντρο Υγείας Ανογείων, όπου συνεχίζουμε τον εμβολιασμό. Αυτό το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Mm-hmm. Θα αναπτυχθούν και περαιτέρω εμβολιαστικά σημεία σε αντίστοιχες ενδεχόμενα τοπικές κοινότητες, γιατί ενδεικτικά μπορεί να φέρατε ως παράδειγμα τα Ανόγια, αλλά είναι ένα κεντρικό σημείο. Υπάρχουν περιοχές όπου δεν είναι κοντά στα κέντρα υγείας. Θα έχουμε ανάλογα εκεί εμβολιαστικά σημεία καινούργια. Βέβαια, θα σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το ανέφερα και στο Δήμαρχο Σιτίας, το ανατολικότερο άκρο της Κρήτης. Πάμε στη Ζάκρο. Εάν ο Κωστής ο Κικερίδης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, μας πει ότι έχουμε 100 ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν, φεύγουμε με το κλιμάκιο και πάμε σε μία μέρα εμβολιάζουμε τους συμπολίτες μας. Μάλιστα. Αυτό είναι το καλό της ιστορίας. Βέβαια, άκουγα και τον κύριο Θεμιστοκλέους να λέει ότι, ξέρετε, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου και με τους κατοίκων εμβολιασμούς, γιατί και αυτό ανοίγει ως θέμα, θα στηριχθεί πάνω στους ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι μπαίνουν και εκείνοι πια σε αυτή τη διαδικασία, κυρία Μπορμπουδάκη, ναι. Βεβαίως, και σε αυτό που σας ανέφερα, σε αυτή την κινητή μονάδα, επειδή γίνεται σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους, εάν έχουμε κλινήρεις στην περιοχή που θα πηγαίνουμε, θα εμβολιάζονται την ίδια ημέρα. Δηλαδή θα συμπεριλαμβάνονται στον εμβολιασμό.